Γεια σας, παιδιά. Ένα όμορφο και καλογραμμένο γραπτό πάντα κερδίζει τις εντυπώσεις. Και σίγουρα επηρεάζει και τον πιο αυστηρό διορθωτή. Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να γράψεις σωστές απαντήσεις. Αλλά και ο τρόπος με τον οποίο θα παρουσιάσεις τις απαντήσεις αυτές στο γραπτό σου είναι εξίσου σημαντικός. Σε αυτό το βίντεο λοιπόν θα σου δείξω τον τρόπο, τη στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσεις, έτσι ώστε να διαχειρίζεσαι και το χρόνο σου, να γράφεις και επιτυχημένες απαντήσεις. Πάμε λοιπόν όμως να δούμε πώς θα το κάνουμε. Αυτά που έχω να σας πω σήμερα θα τα προσεγγίσουμε κάπως διαφορετικά. Ξέρω ότι περιμένετε να σας πω μη κάνεις τούτο, μη κάνεις εκείνο, κάνε εκείνο, κάνε τ' άλλο. Αυτά εντάξει, τα λέμε εμείς οι καθηγητές και γινόμαστε βαρετοί. Γι' αυτό διάλεξα ένα διαφορετικό τρόπο να σας παρουσιάσω το θέμα. Πήρα το γραπτό ενός συμμαθητή σας, πήρα τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει το διαγώνισμα και το διάβασμά του και θέλω μέσω αυτού να σας δείξω μερικά χρήσιμα στοιχεία. Σας έχω ανεβάσει λοιπόν τις σημειώσεις του Κωνσταντίνου μέσα από το βιβλίο το οποίο χρησιμοποιούμε για να κάνουμε την παράδοση του μαθήματος. Όπως βλέπετε, δεν είναι και τόσο τακτοποιημένο. Εντάξει. Βλέπετε πως έχει πάρα πολλές σημειώσεις. Γράφει εκείνο, γράφει τα άλλο. Είναι λίγο περίεργο. Όμως, θα πρέπει να σας πω ότι γράφει τα πάντα που λέγονται την ώρα του μαθήματος. Συμπληρώνει όλη την εικόνα που έχει για το θέμα και έτσι μπορεί σε ένα δεύτερο χρόνο να διαλέξει αυτά τα οποία πρέπει να μάθει πολύ καλά, γιατί αυτά θα του ερωτηθούν στο διαγώνισμα, αλλά να έχει και μια σφαιρική άποψη για το τι ακριβώς διαπραγματεύεται το συγκεκριμένο ζήτημα του σχολικού βιβλίου. Κοιτάξτε τώρα το διαγώνισμα. Η εμφάνιση του διαγωνίσματος βλέπετε πως δεν έχει καμία σχέση με τις προηγούμενες σημειώσεις του. Είναι οργανωμένο, είναι καθαρό και έχει αέρα, δηλαδή έχει κενά ανάμεσα στις παραγράφους και γίνεται έτσι ευανάγνωστο. Δηλαδή βοηθάει τον διορθωτή να μπορέσει να το διορθώσει. Πώς όμως το επιτυγχάνει αυτό το πράγμα? Να λοιπόν ποιο είναι το μυστικό του. Πριν ξεκινήσει να γράφει ένα θέμα, πριν ξεκινήσει να απαντάει, κάνει ένα μικρό πλάνο, ένα μικρό σχεδιάγραμμα στο μυαλό του. Πιθανώς καταγράφει και 2-3 λεξούλες, οι οποίες θα τον οργανώσουν έτσι ώστε να μπορεί να απαντήσει με λογική σειρά τα ερωτήματα που θέτει το ζήτημα. Πόσες φορές δεν σας έχει τύχει η περίπτωση να λέτε «Α, ωραία, το ξέρω το θέμα», αρχίζετε να γράφετε και ενώ γράφεις την απάντηση λες «Α, πρέπει να πω και αυτό». Και εκεί που το γράφεις λες «Σβήνω αυτό, γράφω εκείνο, βελάκι από εδώ, βελάκι από εκεί» και γίνεται ένα μυπό, εντάξει. Καταλαβαίνετε. Αν όμως έχεις οργανώσει και τον προτέρων ότι θα πω εκείνο, 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 είναι πολύ πιο πιθανό να έχεις συμπεριλάβει όλη την απάντηση και οργανωμένα να την παρουσιάσεις. Ένα άλλο που θέλω να σας πω είναι το πώς απαντάμε. Θα πρέπει να είναι απλό το κείμενο. Δεν γράφουμε λογοτεχνικό κείμενο, γράφουμε βιολογία. Η βιολογία είναι απλή μεταφορά γνώσεων, έτσι, με λογικά επιχειρήματα. Άρα, κάποτε το είχα γράψει και στο ίντερνετ αυτό, στο Instagram, ότι θα πρέπει οι προτάσεις σας να είναι υποκείμενο, ρήμα, αντικείμενο. Εντάξει, είναι μια υπερβολή αυτό που λέω. Απλώς ήθελα να δείξω ότι μην κάνετε τεράστιες προτάσεις, οι οποίες και σας μπερδεύουν, χάνεστε μέσα στην πρόταση τι ακριβώς θέλετε να πείτε, αλλά μπερδεύουν και τον διορθωτή, δεν καταλαβαίνουν τι λες. Σε ένα πιο προχωρημένο βέβαια στάδιο, θα μπορούσατε να δείτε μια γενική εικόνα του διαγωνίσματος, να δείτε τι περιλαμβάνει και τι ζητάει το πρώτο θέμα, το δεύτερο, το τρίτο και το τέταρτο, έτσι ώστε να κάνετε μια διαχείριση χρόνου για τον τρόπο που θα γράψετε το διαγώνισμα. Πρέπει να προλάβετε μέσα στο χρονικό διάστημα που δίνει το διαγώνισμα να το ολοκληρώσετε. Μην αφήσετε και ασχοληθείτε με το δεύτερο θέμα επειδή το ξέρετε καλά και ασχοληθείτε 2 ώρες και σας μείνει 1 ώρα για να κάνετε όλα τα υπόλοιπα.
Αυτά λοιπόν που σας είπα σήμερα είναι απλά. Το πρώτο είναι παρακολουθούμε προσεκτικά κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Και το δεύτερο, πριν δώσουμε την απάντησή μας, κάνουμε ένα πλάνο. Οργανώνουμε δηλαδή το τι πρόκειται να γράψουμε. Φυσικά γίνονται και λάθη. Κανείς δεν είναι αλάνθαστο. Και γι' αυτό υπάρχουν και τα διαγωνίσματα. Για να κάνουμε προπόνηση και να προετοιμαζόμαστε για το καλύτερο δυνατόν. Αυτά λοιπόν είχα να σας πω για το σημερινό βίντεο. Πιστεύω πως άμα τα κάνετε θα έχετε μείωση άγχους και αύξηση της αποτελεσματικότητάς σας στα διαγωνίσματα. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά.